πάμε Μυτιλίνη. Εκεί μας περιμένει η Αναστασία Σπυριδάκη. Ολοκληρώθηκε το Δήμερο Φαρμακευτικό Συνέδριο Νήσων Αιγαίου. Υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Φυσικά τέθηκε και το θέμα με την έλλειψη φαρμάκων. Ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων του συνεδρίου. Ακριβώς. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Βεβαίως και. Γραμμή. Θα μιλήσουμε μαζί, κύριε Βαλτά. Τον κύριο Βαλτά, ο οποίος έχει βέβαια να μας δώσει την εικόνα πόσο σημαντικό ήταν αυτό το συνέδριο. Μια και βρέθηκαν όλοι, μιλήσατε για λήψεις φαρμάκων, για τα φάρμακα υψηλού κόστους, για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και για τους φαρμακοποιούς αλλά και για τον τόπο μας. Είναι το πέμπτο συνέδριο που διοργανώνουμε και είναι πρώτη φορά που μετέχουν όλοι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι του αρχιπελάγους. Δηλαδή από τη Ρόδα, από την Κάλυμνο, από τη Σάμο, η Λίμνος, οι Κυκλάδες. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενήσαμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλη την αλυσίδα που εμπλέκεται στη διάθεση φαρμάκων στον Έλληνα πολίτη. Αναστασία, τι έχει προκύψει σαν είδηση. Όσον αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων, κυρίως στα νησιά, αντιλαμβάνομαι δεν με ακούει γενικώς, ο Πρόεδρος. Ένα συνέδριο προβληματισμού για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεση του φαρμάκου. Λοιπόν, για τις ελλείψεις, τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, το πιο σημαντικό θέμα που τέθηκε. Δεν είναι. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Επαναπροσδιορίσαμε πού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο στόχος όλων μας, αλλά και του Υπουργείου, αλλά και των φαρμακοποιών, και των φαρμακεμπόρων και των εισαγωγέων, είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την θεραπεία στον Έλληνα ασθενή. Αυτή είναι η στόχευση. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί στον υπέρτατο βαθμό η διάθεση των φαρμάκων για εξαγωγή από τις φαρμακαποθήκες. Θα πρέπει να τηρήσουμε μια συμφωνία ότι πρέπει πρώτα να έχουν απόθεμα για να μπορέσουν να το διαθέσουν στην ελληνική αγορά, στον Έλληνα φαρμακοποιό και επομένως στον Έλληνα πολίτη και ό,τι τους περισσεύει να το εξάγει. Αναστασία. Αλλά φυσικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι οι ελλείψεις είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, είναι ένα θέμα και άλλων χωρών. Προσφάτως συνάδελφοι Γάλλοι κατέβηκαν σε διήμερη κινητοποίηση γιατί έχουν ένα τεράστιο αριθμό λειψικών φαρμάκων. Επομένως είναι και θέμα των εταιριών που εξαιτίας του γεγονότος ότι τα φάρμακα εδώ είναι πάρα πολύ φθηνά, ίσως είναι τα φθηνότερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποσότητες που σταδιακά διαθέτουν στην ελληνική αγορά είναι μειούμενες, διότι πρώτα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες των βόρειων χωρών όπου τα φάρμακα τα διαθέτουν πολύ πιο ακριβά. Και στο ερώτημα, μα μπορούν, έχουν το δικαίωμα, ναι, είναι ελεύθερη αγορά για αυτούς και από εκεί και πέρα κανείς δεν τους επιβάλλει με το ζόρι. Αλλά για μένα όμως πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά πώς θα καλύψουν τις ανάγκες. Για τα νησιά υπάρχει κάποια μέρη. Το πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων είναι πολύ μεγάλο παντού στα νησιά. Υποθέτω ήταν μεγαλύτερο για τα νησιά. Κάποια μέρη. Ναι. Η εικόνα στα νησιά υπάρχει, δηλαδή ότι έλλειμμα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αφορά και τα νησιά ή υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο στα νησιά. Ακούστε, ό,τι πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα υπάρχει και στα νησιά μας. 100% πάντα υπάρχουν οι καθυστερήσεις, αλλά αυτό δεν είναι θέμα έλλειψης. Ό,τι έλλειψη έχει το Αθηναϊκό Φαρμακείο, έχει και το φαρμακείο του Εύρου και το φαρμακείο της Ικαριάς και το φαρμακείο της Ρόδου και των Λειψών. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι και το θέμα, το θέμα είναι εκεί που σας ανέφερα. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε και πραγματικά προβλημάτισε είναι το θέμα της διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους, που εμείς δεν τα θεωρούμε φάρμακα υψηλού κόστους, από τα φαρμακεία για να μην ταλαιπωρείται ο Έλληνας ασθενής. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Και από τον νεοποίη, δηλαδή. Ναι. Και όχι αποκλειστικά από τον νεοποίη. Να δοθεί δυνατότητα, και εκεί έχουμε καταλήξει με τον κύριο Υπουργό, μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις, ότι θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα του Έλληνα ασθενή, ώστε να επιλέγει τα φάρμακά του να τα παίρνει από το φαρμακείο της γειτονιάς, από το φαρμακείο από το οποίο προμηθεύεται όλα τα άλλα τα φάρμακα. Εντάξει, Αναστασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ.